φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε τα βραβεία Όσκαρ. Υπάρχει όμως και λίγο πριν δοθούν τα βραβεία, τα βραβεία Όσκαρ για το κινηματογράφο, υπάρχουν τα λεγόμενα αντιβραβεία που ουσιαστικά τι είναι... Ε, για αυτούς που έχουν κάνει κάποιες ταινίε, αλλά είτε έχουν εισπρακτική αποτυχία, είτε δεν έπαιξαν σωστά το ρόλο τους, είτε η σκηνοθεσία ήταν μαύρα χάλια και ούτω καθεξής. Αυτά τα βραβεία τα αναφέρουν ως χρυσά βατόμουρα. Δηλαδή είναι το, τα αντι-Όσκαρ για να, για να γίνω αντιληπτό. Ε, οι ευρω, ευρωπαϊκά μέσα, όπω είπε παραδείγμα το Πολίτικο, ε, προσπάθησε να κάνει τα ευρωπαϊκά χρυσά βατόμουρα για του ευρωβουλευτέ, για αυτού οι οποίοι ε, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έπαιξαν κυρίω αρνητικό ρόλο σε αυτά τα πέντε χρόνια που πέρασαν. Μεταξύ ε, κάποιων ονομάτων υπάρχουν και τρεις Έλληνες ευρωβουλευτές που, παίρνουν δικαίω το χρυσό βατόμουρο, εγώ τουλάχιστον έτσι το χαρακτηρίζω, το αντιευρωπαϊκό βραβείο για το Ευρωκοινοβούλιο. Άγγελος Σατσαρώνης εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα. Λοιπόν, πρέπει Πολύ να πω... Εισαγωγή. Όχι, δεν... Π... Περίμενε, περίμενε. Πρέπει να πω ότι ο όρο ήταν, είναι του Άγγελ. Μου τον Όχι είπε το... λίγο πριν μπούμε μέσα. Το και επειδή, επειδή δεν θέλω να, να κλέβω τη δόξα από του ανθρώπου που ναι. δίνουν ιδέε, πρέπει να το πω. Είναι δικό σου όρο και σε ευχαριστώ Α, πάρα πολύ. Τα αντιβραβεία πάντω σε κάθε περίπτωση Α... είναι το πώ το χαρακτηρίζει το ίδιο το πολιτικό αυτά τα βραβεία. Είναι τα αντιβραβεία Ευρωβουλευτών mm. για το 2024. Να το βλέπουμε ε, εδώ, το αν, βλέπουμε... Ε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, μπράβο. Ακριβώ γιατί εδώ. αυτό είναι το. Το... Τα αντιβραβεία του 2024 για τα μέλη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Όπω λοιπόν αυτά δημοσιεύτηκαν σήμερα πριν από λίγο από το Πολίτικο, ε, όπω είπε και εσύ, Κώστα, μέσα στου ε, βραβευτή, και έχουμε τρει ε, Έλληνε. Έλληνες. Ε, δεν θα ε, μπορούσαμε. Έχουμε... Ακριβώ, δεν θα έχουμε μπορούσαμε και δηλαδή. εκεί λοιπόν. Θα και μάλιστα έχουμε μία από τι κορυφαίε θέσει, mm. το κορυφαίο βραβείο, όπω φαίνεται και στη σελίδα του Πολίτικου, αφορά τι κορυφαίε πρέσβυρε. Της, euh, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Brand Ambassadors, όπως λέει, η επόμενη ακριβώς κάρτα μας. Και ποιοι ποια είναι λοιπόν στις κορυφαίες πρέσβυρες. Έχουμε την Εύα Καηλή και τη Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο δηλαδή, του, Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Εύα Καηλή, η οποία μας είχε απασχολήσει για αρκετό καιρό και ακόμα μας απασχολεί, με το γνωστό Qatar Gate. Τώρα. Εδώ βέβαια γράφει. πρέπει, πρέπει να πούμε. Ναι, για πε, για πες, τι γράφει για αυτέ. Γράφει λοιπόν για αυτέ ότι ξεκινάμε με την, Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Μέτσολα, η οποία γράφει ότι ξεκίνησε ω μια κεντροδεξιά ευρωβουλευτή από τη Μάλτα. Πολλά υποσχόμενη. Ήταν η νεότερη, να θυμίσουμε, σε ηλικία πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, έφερε ένα δυναμισμό, ήταν, ήταν πολλά υποσχόμενοι ναι. όπω γράφουν ακριβώ. Διαδέχθηκε αλλά... τον το κύριο Σάσολη, ο οποίο έφυγε από τη ζωή Σωστά. Ε, μέσω τη ε, θητεία του στο, στο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Α πούμε, το πούμε, το 2021. Και μετά λοιπόν από λιγότερο από ένα χρόνο, ωστόσο, όπω γράφει και στο Πολίτικο, η θητεία τη επισκιάστηκε από αυτό το σκάνδαλο, το Qatar Gate, ε, που φαίνεται να ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις τελευταίες δεκαετίες, με τα κυκλώματα τα γνωστά, με δωροδοκίες και ουσιαστικά αφιερώνει, γράφει το πολίτικο ότι έχει αφιερώσει από τότε που βγήκε αυτό το σκάνδαλο στο ΝΑΕΡΑ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της ενέργειας σε αυτό ακριβώς, στο να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει το χάος που ποιος... Δημιούργησε η Εύα Καϊλή Και γι' αυτό έρχεται δίπλα τη. Ακριβώ. Ε, για την Εύα Καϊλή τι γράφει. Η, ότι ήταν μια λαμπερή α, παρουσία. σοσιαλιστική παρουσία στην ε, Ευρωβουλή ε, από την Ελλάδα. Είχαμε α, την. Α, την υπόθεση αυτή λοιπόν του Qatar Gate, η οποία βγήκε ε, και κατηγορήθηκε για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματο, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μιλάμε για χώρε, το Κατάρ, το Μαρόκο, τη Μαυριτανία. <σοφή> και αυτό το γνωστό που... Κατάρ έτσι για τα. Ακριβώ, ακριβώ. Λοιπόν, και αυτό που, ναι. που αναφέρει για αυτέ τι δύο είναι ότι αυτέ οι δύο στη συγκεκριμένη στιγμή η κυρία Μέτσολα από τη μία προσπαθεί να ε, ετοιμάσει... Το θετικό πρόσωπο ναι. του, του Ευρωκοινοβουλίου ακριβώς, κατά κάποιο τρόπο και ακριβώς, το, πλή... το άκρο αρνητικό η κυρία Καλή. Ακριβώ. Και προσπαθεί από τη μία η κυρία Μέτσολα να ε, ε, ασχοληθεί με την επανεκλογή τη που είναι αρκετά πιθανή ε, να ανανεώσει. Μαλτέζα ε, να πούμε, Ακριβώ, Μάλτα, σωστά. Και η κυρία Καηλή συνεχίζει τον αγώνα τη για να αποδείξει την αθότητά Την αθότητά τη, βέβαια, δεν είναι υποψήφια. Έτσι, αυτό είναι, είναι, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βραβείο. Για πάμε στο επόμενο. Επόμενο Ποιο βραβείο, είναι. λοιπόν, είναι το βραβείο Αγνοούμενο εν ώρα υπηρεσία. η μετάφρασή μα, λοιπόν. Εκεί, λοιπόν, αυτό το βραβείο το δίνει στον Ιωάννη Λαγό. Ε, Στον Χρυσαυγή του Ευρωβουλευτή. Ακριβώ έτσι αναφέρει και το πολίτικο. Γράφει ο νεοναζί Έλληνα Ιωάννη Λαγό. Είναι ο μεγαλύτερο άφαντο ουσιαστικά από το Ευρωκοινοβούλιο καθώ έχασε τι περισσότερε ψηφοφορίε ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί, γιατί πολύ απλά βρισκόταν στη φυλακή. Ε, Ωραίο Ευρωβουλευτή. Παρακάτω αναφέρει ότι ο κύριο Λαγό βέβαια συνδέεται με την Ελληνίδα επίση ευρωβουλεύτρια την κυρία Κάιλη γιατί και οι δύο έχασαν πολλέ ψηφοφορίε, γιατί και οι δύο και ήταν στη φυλακή. Ε, αλλά ο καθένα για του Ή... δικού του λόγου. Στέλ, στέλνουμε κάτι που μπουκέ μερικέ φορέ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ειλικρινά έχει... δηλαδή. Αυτό, αυτό, αυτό το παραλυρισμό έκανε πάντω το <laughs> πολιτικό. <laughs> και έχουμε τώρα ένα άλλο βραβείο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μία μια δόση χιούμορ. Το βραβείο του μεγάλου Ιεροεξετασίου. <ΣΠΣ> το βραβείο αυτό, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα μας, είναι λοιπόν ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος. Ε. Σε αυτό λοιπόν το βραβείο, γιατί το λέει το βραβείο του Μεγάλου Ιερού Εξεταστή, γιατί είχε ερωτήσεις και μάλιστα πάρα πολλές. Σε... Ο 30χρονος λοιπόν Έλληνας δεξιός Ευρωβουλευτής, όπως γράφει το πολίτικο, ε... έκανε χρήση των γραπτών ερωτήσεων που μπορούν να κάνουν, να υποβάλουν οι Ευρωβουλευτές, ε... αλλά μάλλον... Ε την έκανε έτσι πάρα πολύ εντάξει, έντονη. Τε... Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, μπορεί να το χαρακτηρίζει έτσι λίγο χιουμοριστικά το βραβείο του μεγάλου ιεροεξεταστή, το πολιτικό. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενό Ευρωβουλευτή. Σωστά. Να πηγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο και να ρωτά. Ε, αν, αν δεν κάνω λάθο και με βάση πληροφορίε, θα, θα με επιβεβαιώσει, θα με διαψεύσει. Ανά πέντε ημέρε, μία ερώτηση. Έκανε λοιπόν. 300... Δηλαδή, έκανε αυτός, 344 δηλαδή. ερωτήσει σε αυτή Άξει. την νομοθετική περίοδο. Μα γι' αυτό είναι. Μία εκεί. κάθε πέντε ημέρε. γι' αυτό είναι εκεί. Για να κάνει ερωτήσει. Τώρα αυτή λοιπόν, δεν ξέρω. Οι ναι. περισσότερες περισσότερε που έχει κάνει δηλαδή η βουλευτή σε αυτό το. Ήταν απολύτω ο κύριο Φράγκο τουλάχιστον, ήταν απολύτω ενεργό σε mm. αυτό, αυτό, το, το αυτό, Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό... Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, Αυτά, υπά, λοιπόν. Υπάρχουν... Εδώ όμω υπάρχει και ένα, βέβαια δεν το έχει ετοιμάσει ο Άγγελο, γιατί δυστυχώ είναι πάρα, πάρα πολύ ο ε, όγκο αυτών των ανθρώπων. Εμεί επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά στου Έλληνε Ευρωβουλευτέ. Υπάρχει και ένα Γερμανό. Ευρωβουλευτή, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, ο οποίο είναι ο απόν του Ευρωκοινοβουλίου. Μόνο την κάρτα, το καρτελάκι που λέει Ευρωβουλευτή και μπορεί να έχει ελεύθερη είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο άνθρωπο αυτό ψηφίστηκε το 19 και μέχρι το 24 δεν τον είδα κανένα. Όχι γιατί ήταν φυλακή αυτό, δεν έκανε, μια ερώτηση, δεν έκανε μία ερώτηση, δεν έκανε μία ενέργεια. Ουσιαστικά απλώ αυτοί που τον ψήφισαν, οι Γερμανοί που ψήφισαν το συγκεκριμένο, δεν ξέρω πώ το Ήτανε σκέφτηκαν Ήταν αυτό που λέμε ο τουρίστα. Εντελώ τουρίστας ε Εντελώ τουρίστα. Εν λοιπόν, Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν ιδιαίτερο το το, το θέμα αυτό. Πάντα κάνει ιδιαίτερα α, πάντα κάνει ιδιαίτερα Μα πάντα, πάντα η εκπομπή σου είναι ιδιαίτερη. Ε, τώρα, βλέπει... ναι, Όπω λέει, όπως λέει και η yeah. φτάνουν, τα καλά, φτάνουν λόγια, τα καλά λόγια. Φτάνουν τα καλά λόγια. Λοιπόν, λοιπόν. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ μεσημέρι.